Παπαδόπουλε, μια έκθεση μιας άλλης εποχής εδώ στην Τολεμαίδα σήμερα με τα παλιά αυτά αμάξια. Λίγα λόγια για αυτή την έκθεση και τι ισχύει για το κλασικό αυτοκίνητο όσον αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Για το ιστορικό αυτοκίνητο. Το ιστορικό αυτοκίνητο είναι μια προτεραιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και εμένα προσωπικά του ιδίου. Και σαν κάτοχος ιστορικού αυτοκίνητου, αλλά κυρίως ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει με πολύ μεράκι από τον καθένα που αναπαλαιώνει, φτιάχνει ένα ιστορικό αυτοκίνητο, η πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και τι έγινε τώρα. Δημιουργούμε ένα μητρό ιστορικών αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Μεταφορών θα δίνει πινακίδες πλέον από το Υπουργείο Μεταφορών σε αυτοκίνητα τα οποία είναι ήδη πιστοποιημένα ή σε αυτά που θα πιστοποιούνται πλέον από φορείς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τη ΦΙΑ, από τη Διεθνή Οργάνωση δηλαδή Αυτοκινήτων. Είναι μια διαδικασία που συμμορφώνει, συμμαζεύει όλο το πλαίσιο των ιστορικών αυτοκινήτων, να ξέρουμε πόσα ιστορικά αυτοκίνητα έχουμε, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα και στρατιωτικά αυτοκίνητα που θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και αυτοκίνητα πολιτικά. Είναι μια διαδικασία λοιπόν, θέλουμε να ενθαρρύνουμε το ιστορικό αυτοκίνητο, γιατί πραγματικά αποτελεί την ιστορία μας, αποτελεί σε πάρα πολλούς, αλλά και στη νέα γενιά, ένα πολύ σημαντικό σύμβολο που συμβολίζει όλη την ιστοριασμότητα του αυτοκίνητου. Σήμερα με την εξέλιξη που υπάρχει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα ιστορικά αυτοκίνητα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καρδιά μας.